Άντε ρε καθίστε καλά ρε. Καθίστε καλά ρε μας έχετε φάει τη ζωή ένα μήνα Και ναι και όχι και ναι, ναι και όχι και ναι και... Αφού είπαμε όχι και είπαν οι άλλοι ναι Τι όχι είπατε τώρα Έχει γραφτεί το μεγαλύτερο έγκλημα Το μεγαλύτερο κοροϊδηλίκι Στην ιστορία του ελληνικού λαού Στην ιστορία του ελληνικού κράτους Αποφάσεις ο λαός Σωστό ή λάθος εγώ δεν το κρίνω Εγώ αυτό που θα λέω Αν ζήσω στα εγγόνια μου Αν κάνω Τι έγινε τότε θα πει παππού Από τότε τι έγινε ψηφίσαμε να πούμε 61% όχι και την άλλη μέρα πήγαμε και είπαμε ναι. Θα πει κανένα τίποτα στην παρέα. Μα όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ να τον δίνω εγώ γιατί θα είμαι 70 χρονών και θα, θα, θα σκάσει κανένα αγκύο και θα πεθάνω έτσι. Κατάλαβε. Έτσι θα γίνει η ιστορία. Έτσι θα φύγω ξαφνικά. Έτσι μου είπε του Χουλιανού η αδερφή, η Βίκη, η οποία είναι λέει ε, με την ομοιοπαθητική να πούμε ψυχολόγο κτλ. Λέει η που λέμε, λέει χθε που είχαμε βρεθεί με μια παρέα. Εσύ λέει θα πεθάνει, λέει ξαφνικά.